πάνω από 10 γονείς ήταν το πρωί στο διοικητήριο της Μεσσηνίας προκειμένου να βρουν λύσεις στο ζήτημα των μετεγγραφών των μαθητών από τα χωριά. Πιο αναλυτικά, μαθητές γυμνασίου από τον Αντικάλαμο, τη Σπροχωγία και τη Θουρία που ανήκουν στο γυμνάσιο Θουρίας, είναι πολύ δύσκολο να πάνε σε αυτό καθώς πρέπει καθημερινά να περπατήσουν 2 με 2,5 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό χωρίς καμία ασφάλεια, ενώ στο παρελθόν έχουν προκληθεί και ατυχήματα. Έχω ένα παιδάκι 12 ετών που είναι να πάει στην πρώτη γυμνασίου. Θα θέλαμε το παιδί μας να πάει στο 5ο γυμνάσιο Καλαμάτας, γιατί πληρεί τους όρους τόσο λειτουργίας από σειρά θέσεων καθηγητών, όσο και συγκοινωνίας. Δηλαδή το παιδί μου μπορεί από τον Αντικάλαμο να μπει και να πάει με ασφάλεια στο 5ο γυμνάσιο. Από τον Αντικάλαμο ρωτάω τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη διευθύντρια του γυμνασίου Θουρίας. Από τον Αντικάλαμο τα παιδάκια και από το κάθε Αντικάλαμο μπορούν να βρουν λεωφορείο για να πάνε στο γυμνάσιο Θουρίας με ασφάλεια. Ποιος μπορεί να μου απαντήσει? Ποιος είναι υπεύθυνος που δεν υπάρχει συγκοινωνία? Ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου αναγκαστικά και χωροταξικά τα έστειλε τα παιδιά στη Θουρία. Η γυμνασιακή Θουρία δεν μας αδίνει να κάνουμε μεταγραφή στο 5ο από τη στιγμή που υπάρχει συγκοινωνία, με το σκεπτικό ότι φοβάται μην κλείσει το σχολείο της. Αυτό εμάς δεν μας αφορά. Μας αφορά πρωτίστως η ασφάλεια των παιδιών. Όταν ο κύριος Σαματόπουλος πήγα χτες και τον είδα, μου λέει είναι δικό σου θέμα. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα πάει το παιδί σχολείο. Του λέω δηλαδή να κάνει 2,5 χιλιόμετρα και δύο το παιδί, 5 πήγαινε έλα, να βρέχει με ήλιο, με επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, επικίνδυνο δρόμο δημόσιο, χωρίς πεζοδρόμια, για να πάει σχολείο εν έτη 2019 και μου λέει δεν με ενδιαφέρει. Είναι δικό σας θέμα. Του λέω μου υπογράφεται μια απευθυνή δήλωση ότι αν κάτι πάθει το παιδί μου, όπως έπαθε το περσινό παιδάκι που σκοτώθηκε Σουλάμπου, είστε υπεύθυνος. Εγώ μου λέει δεν μπορώ σε κανέναν πολίτη ό,τι μου ζητάει να το υπογράφω. Οι γονείς ζήτησαν να κάνουν μεταγραφές στους μαθητές στο 5ο γυμνάσιο, το οποίο έχει σύνδεση μέσω δρομολογίου του αστικού λεωφορείου, ωστόσο τα αιτήματα των γονέων δεν έγιναν δεκτά από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μεσσηνίας. Ενώ από τον Αντιπεριφερειάρχη η απάντηση ήταν ότι χιλιομετρικά η απόσταση είναι μικρή και δεν γίνεται να μπει κάποιο δρομολόγιο. Οι γονείς καταγγέλουν ένα σωρό περιστατικά που έχουν συμβεί στο παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα τονίζουν ότι το γυμνάσιο Θουρίας δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του. Θα το πάω το παιδί μου στη Θουρία, να το πάω στη Θουρία. Έχει καθηγητές, το παιδί μου έχει ζαχαρώδη διαβήτη. Θα πάει σχολικός νοσηλευτής να το προσέχει. Έχω έγγραφο εδώ πέρα, το παιδί μου δεν μπορεί να κάνει 5 χιλιόμετρα και να γυρίσει με ζαχαρώδη διαβήτη, με ινσουλίνη, ούτε να είναι εκτεθειμένο στον ήλιο και στη βροχή. Ζούμε στο 50. Στο 40, σε ποια δεκαετία ζούμε? Έχει ευθύνη η διευθύντρια του γυμνασίου Θουρίας που δεν έχει δώσει τα ονόματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε να έχουν πράξει τα δέοντα για την συγκοινωνία των μαθητών. Θα ρίξουμε μηνύσεις. Τέλος, αγανακτισμένοι και μη μπορώντας να βρουν μια ουσιαστική λύση για τη ζωή των παιδιών τους, δήλωσαν ότι το θέμα θα φτάσει ακόμα και μέχρι τις αίθουσες των δικαστηρίων, εφόσον δεν υπάρξει μια λύση που να τους ικανοποιεί.